Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άρχισε να εφαρμόζει το περίφημο οδοστρωτήρα στα εργασιακά, που είχε αναγγείλει εξάλλου ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά. Έτσι είδαμε από τις πρώτες εβδομάδες της νέας σύνθεσης της Βουλής να έρχονται ρυθμίσεις, μετροπολογίες κυρίως, οι οποίες απελευθέρωσαν τις απολύσεις, κατήργησαν την προστασία που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τους εργολαβικούς εργαζόμενους και βέβαια το μεγαλύτερο χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις και τα εργατικά δικαιώματα ήρθε με τον περίφημο αναπτυξιακό νόμο το φθινόπωρο του 19, όπου έδωσε ένα μεγάλο πλήγμα στη συλλογική διαπραγμάτευση, στις κλαδικές συμβάσεις, στη λογική της συλλογικής αυτονομίας. Και έτσι είχαμε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ενώ είχαμε βγει από τα μνημόνια, να χτυπιέται όλη η αποκατάσταση που είχε πετύχει όσον αφορά το εργασιακό και τα κοινωνικά ζητήματα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια και επιτέλους μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τα πλήγματα του δεύτερου μνημονίου, που είχε πλήξει κατεξοχήν τον εργασιακό χώρο και τον κόσμο της εργασίας. Είδαμε λοιπόν την οικειοθελή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας εφαρμογή των πιο ακραίων και αποτυχημένων συνταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν σταμάτησε εκεί. Όταν ξέσπασε η πανδημία, ήταν η μεγάλη ευκαιρία, το πρόσχημα, προκειμένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει με κάθε μέτρο που πήρε, αφενός σε μία αναδιάρθρωση της ίδιας της οικονομίας, εγκαταλείποντας στην ουσία τους μικρομεσαίους συντήχητους και ενισχύοντας τις μεγάλες συγκεντρώσεις και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αλλά εκεί βέβαια που ξεπέρασε τον εαυτό της, ήταν η ευκαιρία για να απορριφμίσει συνολικά όλο το πλαίσιο της εργασίας και ταυτόχρονα να χτυπήσει τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Και βέβαια, κάθε μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση υποτίθεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πανδημία, ενώ μας έλεγαν και ο κύριος Υπουργός τότε ότι είναι έκτακτα μέτρα, όπως είχαμε προειδοποιήσει, αποδείχθηκε στην πορεία ότι είναι μέτρα που ήρθαν για να μείνουν. Είναι μέτρα τα οποία θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τα καταστήσει μόνιμα. Και έτσι η πολιτική που εφαρμόστηκε αφενός τροφοδότησε την ύφεση, μείωσε τα εισοδήματα των εργαζομένων, δημιούργησε μια τεράστια επισφάλεια και χιλιάδες αόρατους εργαζομένους που δεν έχουν καν στήριξη, αλλά ταυτόχρονα έβαλε κυριολεκτικά τον κόσμο της εργασίας μπροστά στην αγωνία. Και ήρθε στη συνέχεια βέβαια και το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο είναι όλο το θεωρητικό υπόβαθρο της κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κείμενο βέβαια που δεν είναι ουδέτερο, είναι ένα κείμενο το οποίο είναι οδηγός τόσο για την πολιτική της, αλλά που ήδη εφαρμόζεται. Και έτσι την περίοδο της πανδημίας είδαμε αντί να γίνεται η στήριξη των θέσεων εργασίας, να έχουμε συμβάσεις αναστολών, εκπεριτροπής εργασία με μείωση μισθού και βέβαια ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει απευθυνόμενος σε αυτούς τους εργαζόμενους που είναι πραγματικά σε μια φάση πλήρους επισφάλειας και αγωνίας για το μέλλον τους ότι η εργασία στη χώρα μας παραμένει ακριβή, πρέπει να γίνει πιο ελαστική και πιο φτηνή. Αυτό μας είπε το Σεπτέμβρη από τη Θεσσαλονίκη και βέβαια, εδώ είναι το αξιοσημείωτο, ότι είσαστε και μια πλήρης παραφωνία με την Ευρώπη. Σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω και από την πίεση της ανάγκης και επειδή η κρίση δεν χτυπάει μόνο τον Νότο, έχει κάνει ένα άνοιγμα σε μια πιο επεκτατική, εντός εισαγωγικών, θα μπορούσαμε να πούμε πιο κινησιανή πολιτική. Στηρίζοντας την εργασία, στηρίζοντας την πραγματική οικονομία, φτάνοντας μέχρι του σημείου να συγκροτηθεί, που είναι ένα σημαντικό βήμα, και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Εσείς όμως επιμένετε. Επιμένετε στην ίδια λογική. Όπου φτάσατε στο σημείο, εν μέσω πανδημίας και έχοντας γυαλίσει το ΣΕΠΕ, να μην κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους στους χώρους εργασίας. Τόσους μήνες επιμέναμε ότι επιτέλους πρέπει να σκεφτείτε τι θα κάνετε στους χώρους εργασίας για να φτάσετε πότε. Τώρα που έχουν περάσει 11 μήνες, μόλις πριν λίγες μέρες, να ανοίξετε μία πλατφόρμα προκειμένου να μπορούν οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι να ζητούν να γίνουν διαγνωστικά τεστ από τον ΕΟΔΗ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτή την πραγματικότητα, εσείς ποια πολιτική είπατε ότι υλοποιείτε, κύριε Υπουργέ, από την ώρα που αναλάβατε? Πρώτα απ' όλα επιβεβαιώσατε αυτό που και η έκθεση Πισαρίδη έχει ως προμετωπίδα, ότι θα συνεχίσετε στη λογική του προκατόχου σας και στην κεντρική πολιτική φυσικά του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, την επεξεργασία και την προώθηση ενός εργασιακού νομοσχεδίου που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έρχεται να διαλύσει το ωράριο των εργαζομένων, έρχεται να θεσπίσει ως απλήρωτες τις υπερορίες και να τις συμψηφίσει από ό,τι είχε παρουσιάσει ο προκάτοχός σας με ρεπό και με άδειες. Έρχεται κυρίως να χτυπήσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και εδώ θα θέλαμε βέβαια να ξέρουμε αν εσείς επιμένετε σε αυτή την κατεύθυνση και στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Και βέβαια η άλλη μεγάλη εντός εισαγωγικών μεταρρύθμιση, στην ουσία μια αντιμεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα. Βλέπω εδώ και τον κύριο Υφυπουργό που έχει την αρμοδιότητα για το ασφαλιστικό και θα θέλαμε και εκεί διευκρινήσεις όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που βέβαια θα είναι ένα πλήγμα στο δημόσιο αναδιανομητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ένα πλήγμα στην αλληλεγγύη των γενεών και κυρίως το μάρμαρο για αυτή την αλλαγή, το κόστος, τελικά θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι, οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι άνθρωποι που θα μπουν σε ένα καθεστώς επισφάλειας τόσο στα εργασιακά όσον αφορά και το ασφαλιστικό. Γιατί βέβαια σε επανειλημμένες δηλώσεις και ερωτήσεις μας έχουμε ζητήσει να μάθουμε και θα θέλαμε σήμερα από τον κύριο Υφυπουργό να μάθουμε ποιο είναι το κόστος αυτής της περίφημης αλλαγής. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εκτίμηση, εσείς είπατε ότι δεν είχατε τότε τις μελέτες ακόμα, δεν ξέρω αν τις έχετε τώρα, ότι ξεπερνάει τα 50 με 55 δις και ότι είπατε εσείς ο ίδιος ότι θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το ΑΚΑΓΕ, δηλαδή το κουμπαρά των ασφαλισμένων και φυσικά από το μερίδιο ανάπτυξης. Δηλαδή θα έρθει ο κόπος, η θυσία, η προσπάθεια ανάκαμψης και όλο αυτό που ζούμε σε περίοδο κρίσης να το καλύψει για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και μάλιστα τις πολυεθνικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια, κύριε Υπουργέ, από τη μέρα που αναλάβατε, αναφέρεστε σε πάρα πολλά. Αλλά εγώ θα σας πω τι δεν αναφέρεστε. Δεν αναφέρεστε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει με την τηλεργασία. Ο κύριος Βρούτσης μας είχε πει από τον περασμένο Ιούλιο ότι υπάρχει θεσπισμένο πλαίσιο, μάλλον έτοιμη πρόταση για να θεσπιστεί το πλαίσιο. Δεν έχουμε δει τίποτα. Υπάρχει σκοπιμότητα όμως, όταν επί μήνες το 50% του εργατικού δυναμικού είναι σε καθεστώς τηλεργασίας. Και η σκοπιμότητα δεν το λέμε τυχαία. Φάνηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν οι δικοί σας ευρωβουλευτές, κάτω από μεγάλο λόμπι του ΣΕΒ και των εργοδοτικών ευρωπαϊκών οργανώσεων, ψήφισε να αναβληθεί για 3 χρόνια να ανασταλεί η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ρύθμισης της τηλεργασίας. Με σκοπιμότητα λοιπόν, περιμένουμε απαντήσεις. Δεν μας έχετε πει τι θα κάνετε με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν μέχρι το Μάρτιο. Εκεί δεν απευθύνεστε, δεν έχετε κάτι να μας πείτε. Λέτε για τις εκκρεμείς συντάξεις και εκεί βέβαια είναι η πλήρης ομολογία αποτυχίας συνολικά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων έχει τη δική σας υπογραφή και έρχεστε και κάνετε ανακοινώσεις για ένα καταρχήν επίδομα εθνικής σύνταξης, το οποίο είναι αμφίβολο πόσο εφαρμόσιμο είναι, αλλά κυρίως δεν αντιμετωπίζετε την πηγή του προβλήματος, που είναι η υποστελέχωση του ΕΦΚΑ, η ανάγκη της ψηφιακής του αναβάθμισης, αλλά αντίθετα σας ακούσαμε να αποκαλείτε τον ΕΦΚΑ σαράβαλο. Στη λογική βέβαια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που απαξιώνει τους θεσμούς του δημοσίου,
διαλύει το ΣΕΠΕ και δεν το στηρίζει με επιπτώσεις στην πανδημία, υποβαθμίζει τον ΟΑΕΔ, γιατί στο μυαλό του έχει πάντα ως πολιτική ηγεσία τον Υπουργείο, του Υπουργείου Εργασίας, κλείνω κύριε Πρόεδρε, την ιδιωτικοποίηση της συμβουλευτικής των ανέργων και τη μείωση της λειτουργίας του ΟΑΕΔ, και τώρα περάσατε και στην απαξίωση του ΕΦΚΑ. Κύριε Υπουργέ, περιμένουμε σαφείς απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα και σας κάνουμε και μια προειδοποίηση. Μην διανοηθείτε εν μέσω lockdown και πανδημίας, με τον κόσμο της εργασίας σε αναστολή ή σε τηλεργασία, να φέρετε αυτές τις αντεργατικές ρυθμίσεις είτε για τα εργασιακά είτε για το ασφαλιστικό. Θα μας βρείτε απέναντι και στη Βουλή και στην κοινωνία μαζί με την πλειονότητα του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.